είχα μια πολύ ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, τον κύριο Κουτιέρες. Συζητήσαμε δύο θέματα. Πρώτα φορά στο Κυπριακό, ευχαρίστησα τον Γενικό Γραμματέα για την πολύ ουσιαστική συνεισφορά του και τη διαρκή προσπάθειά του στην επίλυση αυτού του εθνικού ζητήματος και του επανέλαβα την αμέριστη στήριξη της Ελλάδος στα δίκαια αιτήματα της ελληνοκυπριακής κοινότητας για να βρεθεί επιτέλους μια δίκαιη και βιώσιμη λύση σε αυτό το χρόνιο πρόβλημα το οποίο ταλανίζει τον ελληνισμό εδώ και 45 χρόνια. Συζητήσαμε επίσης την πράσινη ατζέντα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα της δικιάς του προσωπικής ατζέντας και του επανέλαβα την αμέριστη στήριξη της Ελλάδος, την πρωτοβουλία των ΗΕ για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Του παρουσίασα το σχέδιο της χώρας μας για το πώς η Ελλάδα θα είναι στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής μάχης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το φυσικό περιβάλλον και η προστασία του αποτελεί όχι απλά μια υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές, αλλά αποτελεί και ευκαιρία να αναδείξουμε το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Και μέχρι το τέλος του έτους η ελληνική κυβέρνηση θα έχει παρουσιάσει την επικαιροποιημένη στρατηγική της για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στην διάσκεψη των Παρισίων και θα είναι μια στρατηγική η οποία θα είναι τολμηρή, φιλόδοξη και στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση αυτού του κρίσιμου ζητήματος.